Ιστορική διατελετή στη μνήμη των περίπου 800 θυμάτων του πρόσφατου ναυαγίου στα ανοιχτά της Λιβύης τελέστηκε στη Μάλτα. Η τελετή έγινε μπροστά από τα φέρετρα των 24 προσφύγων, τα πτώματα των οποίων κατέστη δυνατόν να περισυλλεγούν. Τα φέρετρα είχαν τοποθετηθεί στη σειρά σε ένα μεγάλο κόκκινο χαλί κάτω από μια τέντα που είχε στηθεί για την περίσταση κοντά στο νεκροτομείο του Δημόσιου Νοσοκομείου Mater Dei. Μετά τη 45 λεπτή τελετή, την οποία τέλεσαν ο επίσκοπος του νησιού Γκόζο Μάριο Γκρές και ο ημάμης Μοχάμεντ Ελ Σάντι, ακολούθησε σιγή λίγων λεπτών υπό τους ήχους μιας άρπας. Παρόντες στην τελετή ήταν η πρόεδρος της Μάλτας, Μαρία Λουίζα Κολέιρο Πρέκα, ο πρωθυπουργός Τζότζεφ Μάσκατ, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αρμόδιος για Θέματα Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, ενώ την Ελλάδα εκπροσώπησε η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου.